Τον πήγε ψηλά, επενδύοντας πέρα από τη βιώσιμη κινητικότητα και στον ποδηλατικό τουρισμό που προσελκύει τους αλλοδαπούς λάτρεις του ποδηλάτου, κυρίως την άνοιξη, το φθινόπωρο και το χειμώνα, βάζει πλέον ο Δήμος Ρεθύμνου, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί ως bike-friendly προορισμός. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, το Ρέθυμνο διοργάνωσε και φέτος τριήμερες δράσεις με τις ορθοπεταγίες σε πρώτο πλάνο. Έρχονται ήδη μεμονωμένοι και groups ποδηλατιστών εδώ, απλά δεν έχουμε μία συνεχή ροή, αυτό δηλαδή το τουριστικό πακέτο, το οποίο θα μας δώσει την δυνατότητα να έχουμε από τις χώρες, τις κύριες χώρες των ποδηλατιστών προς την Κρήτη, μία συνεχή ροή, η οποία ροή όμως, προσέξτε, για μας είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί μπορεί να είναι στην μεσαία και τη χαμηλή σεζόν. Αυτό ήταν που μας τράβηξε την προσοχή εξ αρχής. Είναι μέρες αφιερωμένες στο ποδήλατο, είτε για τους τουρίστες μας, είτε για τους κατοίκους, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το μέσο ήπιας μετακίνησης για να πηγαίνουν στην αναψυχή τους, στις δουλειές τους, ακόμα και στα όμορφα μέρη του Ρεθύμνου. Γερμανοί, Σκανδιναβοί, Ολλανδοί, Γάλλοι και Ιταλοί τουρίστες προτιμούν σταθερά για τις διακοπές τους πόλεις που είναι φιλικές προς το ποδήλατο, με τους τουριστικούς επιχειρηματίες του νησιού να ανασκουμπώνονται για να κερδίσουν και αυτό το στοίχημα. Μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη. Ταξιδεύουν χρόνια παντού όπου υπάρχουν υποδομές για ποδηλατικό τουρισμό, αρκεί να υπάρχουν και τα κατάλληλα ξενοδοχεία και υποδομές από πλευράς της τοπικής αυτοδιοίκησης με δρόμους κατάλληλους για να μπορέσει κανείς να οδηγήσει ξένιαστα και ασφαλή το ποδήλατό του, να κάνει τις διαδρομές του, να εξερευνήσει τη φύση, να μπορέσει δηλαδή να κάνει ένα τελείως διαφορετικό είδος τουρισμού και δεν έγινε ένας αθλητής για να κάνει το ποδήλατο, είναι και ο οικογενειάς, το πάει με την οικογένειά του να απολαύσει και αυτός εξίσου την φύση της Κρήτης. Το παρόν στις ημέρες ποδηλάτου, μεταφέροντας την εμπειρία των πολεών τους, έδωσαν οι αντιδήμαρχοι Κόκκι Αλεξανδρούπολης, που επίσης συμμετέχουν στο δίκτυο των πιστοποιημένων δήμων που είναι φιλικοί προς το ποδήλατο. Φτάσαμε στην περίοδο που φτιάξαμε ποδηλατόδρομο στον αστικό ιστό, αρκετά χιλιόμετρα αλλά και 11 ορεινές διαδρομές, αξιοποιώντας τη φυσική ομορφιά του νησιού μας και το πρώτο φυσικό πάρκο μέσα σε δάσος, το δάσος στην Παναγιά Τσουκαλαριά. Όλα αυτά μας βοηθούν στο να επεκτείνουμε τη σεζόν, να φέρουμε καλύτερο τουρισμό, αλλά και να φέρουμε και περισσότερα παιδιά κοντά στον αθλητισμό. Επιλέγοντας εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, ένας εξ αυτών είναι και το ποδήλατο, τα ωφέλη τα βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας όσον αφορά και το ενεργειακό μας αποτύπωμα στο περιβάλλον, αλλά και τοπικά και στην καθημερινότητά μας φυσικά. Ούτως ή άλλως από την πρώτη στιγμή έχουμε ως στόχο να αφήσουμε το αυτοκίνητο έξω από το κέντρο. Επιδιώκουμε μια αποκέντρωση γενικότερα και των υπηρεσιών σε περιφερειακά σημεία της πόλης, ώστε να επιλέγει ο Δημότης μετακινήσεις εναλλακτικές μετακινήσεις.